Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επιστρέψαμε και αυτή την Τρίτη. Είναι η τελευταία μας Τρίτη για τώρα, γιατί μετά είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε δεν θα έχουμε κούπι. Θα επιστρέψουμε μετά. Βλέπουμε καλοκαιριάζει ο καιρός και εμείς σιγά σιγά δεν φοράμε μπουφανάκια, έτσι είμαστε με πιο λεπτά ρουχαλάκια. Ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Φτιάξαμε και το φραπεδάκι μας. Έχουμε γράψει και τα ονόματά μας πάλι πάνω. Θέλω να το γυρίσω να φαίνεται λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω και εμένα φαίνεται, δεν φαίνεται. Και την προηγούμενη φορά, καλύτερο καφέ σήμερα. Τον έκανες λίγο νερό. Δεν το πεις. Εντάξει, για δροσιά. Δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, είναι καλός. Πλακίτσα κάναμε. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά μας θα το φτιάξω. Εντάξει. Πηγαίνουμε να αλλάξω. Εντάξει. Καλά είναι. Το σημερινό πάντως δεν το έφτιαξα εγώ. Δεν το έφτιαξε εσύ. Όχι. Δεν το βρήκα. Νομίζω εσύ το έχεις φτιάξει. Όχι, δεν έτυχε. Αλλά το επόμενο. Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εγώ δεν εκτιμούσα ποτέ τα λουλούδια μέχρι να έρθω στον Άκη και να δω πόσο μαφιά προσδίδουν. Και βάζω και στο σπίτι μου και πω έτσι. Ναι, και εγώ. Λιγάκι χρειάζεται. Τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ανοίγει και η διάθεση. Σιγά-σιγά κάνουμε και τις βόλτες μας. Τουλάχιστον να βάζουμε ένα λουλούδι. Εννοείται. Λοιπόν, και θες να μπούμε στο σημερινό μας θέμα. Ήρθε η ώρα να μπούμε στο θέμα μας. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έτσι καινούριο θέμα για την Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με τις smart cities, έτσι είναι όρος στα αγγλικά ή αλλιώς έξυπνες πόλεις. Και έτσι το σκεφτήκαμε με την Αριστεία, που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιες, γιατί έχω πολλά πράγματα από τα σημερινά πάλι δεν τα γνώρισα. Και από πού προέρχεται αυτό. Ακούμε στην καθημερινότητά μας πλέον, δηλαδή λόγω της ψηφιακής εποχής που έχουμε περάσει, το smartphone, city, τα smartwatches, smart TVs και εντάξει, πολλοί από εμάς μπορεί να αναρωτιόμαστε από πού έχει προέρθει και πώς εξελίχθηκε, από πού ξεκινήσαμε και γιατί έχουμε φτάσει και γιατί τα έχουμε ονομάσει smart, αλλιώς έξυπνα είναι η ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να περιγράψουμε την εξέλιξη κατά μία έννοια των smartphones. Όπως θυμόμαστε, παλιά το κινητό τηλέφωνο είχε μία απλή χρήση. Ήταν το αναλογικό τηλέφωνο, αναλογικό δηλαδή όχι ψηφιακό. Αναλογικό με τα πλήκτρα, ξέρεις, τη μικρή οθόνη. Ναι, θυμάμαι. Καλά, δεν θυμάμαι. Τι να το προλαβώ, 2001 γεννήθηκα. Ναι, δεν τα είχα προλάβει. Βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, και εγώ θυμάμαι στο δημοτικό είχα ένα κινητό με πλήκτρα απλά για ώρα ανάγκη, αν χρειαζόμουν κάτι κτλ. Αλλά να τα έχω προλάβει με κανονική χρήση, όχι. Όχι. Ναι, τα Nokia τα. Ναι. Πάντως με βλέπεις σήμερα και με τις μειώσεις μου. Δεν μπορείς να πεις πάλι σημειώσεις σήμερα. Είμαι οργανωμένη, ευτυχώς, εντάξει, είμαι ικανοποιημένη σήμερα. Σήμερα ναι, χρειαζόταν λίγο. Αλλά ναι, δεν τα είχα προλάβει, όχι. Δηλαδή μετά το πρώτο μου εντός εισαγωγικών κανονικό κινητό, το οποίο πήρα στο γυμνάσιο, ήταν αφής. Νομίζω από το 2010 και μετά αρχίζουν να μπαίνουν έτσι πολύ ενεργά στη ζωή μας τα τάξη. Κοίτα, αν σκεφτείς ότι εγώ πήγα γυμνάσιο 2013. 2013, ναι, σωστά. Ναι. Από 10. 9 με 10, τρομερό. 9 με 10, ναι. Τέλος πάντων, επίσης για να συνεχίσουμε, ξεκινάμε λοιπόν από τα αναλογικά όπως περιγράψαμε. Περνάμε σιγά σιγά στα αφής. Και καταλήγουμε στα smartphones που σήμερα είναι κυριαρχούν στην αγορά. Και γιατί τα ονομάζουμε smartphones. Κάτσε, να κάνω μια ερώτηση. Εννοείται. Άρα δηλαδή τα κινητά αφής δεν ήταν από την αρχή smartphones. Όχι. Έγιναν μετά. Και γιατί έγιναν μετά. Το smartphone περισσότερο έχει να κάνει ουσιαστικά, γενικότερα όρο smart, έχει να κάνει ουσιαστικά με τη διευκόλυνση της καθημερινότητας. Ναι. Οπότε, εντός εισαγωγικών υπήρχε πάντα πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά ήταν, ας το πούμε, οικονομικά ανσύμφορη. Τώρα με τα megabytes και τα data και τις διάφορες προσφορές των κινητών τηλεφωνίας, μιας και τα smartphones σήμερα αποτελούν την κύρια έτσι, πηγή διευκόλυνσης της καθημερινότητάς μας λόγω της πληθώρας υπηρεσιών που μπορούμε να καλύψουμε και γι' αυτό και ονομάζονται και smartphones. Κοίταξε, και είναι και κάτι το οποίο το έχουμε όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος.
εκτός από εξαιρέσεις, κάποια από επιλογή τους, ναι, που κάποια από επιλογή τους μπορεί να μην θέλουν. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ένα κινητό, οπότε είναι και ένα θέμα το οποίο, πέρα ότι θα περάσουμε μετά στις έξυπνες πόλεις, όπως λες και εσύ, είναι ωραίο να αναλύσουμε έτσι και λίγο, γιατί είναι κάτι που το έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, ακόμα και θείες μου και θείες μου που είναι, ρε παιδί μου, γύρω στα 60 και τα λοιπά, έχουν κινητό αυτής και έχουν μάθει. Δεν έχουν δυστυχώς, προσπαθώ να τους μάθω λίγο, αλλά... Κοίτα, και εμένα η γιαγιά μου δεν έχει, γιατί σκέψω ότι... Εντάξει, οι παλιές εποχές είναι πιο δύσκολο να τις σχεστούν. Αλλά πλέον είναι νομίζω. Είναι πιο όμορφο όμως. Ναι. Έχουν κρατήσει πιο έτσι πατροπαράδοτους τρόπους της επικοινωνίας. Είναι όντως. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ που έρχονται πολλές κυρίες και που δεν ξέρουν ακριβώς να χρησιμοποιούν τα κινητά και μου λέει κάθομαι και ψάχνω να δω να μπω στην ιστοσελίδα των Αγίων Ισιδώρων, να ακούσω τα live. Και πεθαίνω κάθε φορά γιατί είναι τόσο γλυκές. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κινητό μας πλέον έχει γίνει ένας υπολογιστής της τσέπης. Δηλαδή, με ένα κινητό μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Ακριβώς. Αν όχι τα πάντα. Όμως γιατί, ρε παιδί μου, ονομάστηκε smart? Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι πλέον μπορούμε να καλύψουμε μια πληθώρα υπηρεσιών. Και άμα το εστιάσω λίγο από τον εαυτό μου, όλες μου τις δουλειές για το πανεπιστήμιο ανέκαθεν τις έκανα από το κινητό. Αλήθεια. Δηλαδή, ήσουν στον δρόμο, έπρεπε να κάνεις κάτι στιγμιαίο. Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνεις στο σπίτι, να ανοίγεις τον υπολογιστή και να κάνεις κάποια υποχρέωσή σου. Ναι. Μέσα σε ένα λεπτό, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, είσαι καλυμμένος. Και πέραν αυτών των καθημερινών μικροδουλειών που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, εξαρτάται βέβαια και από το άτομο. Mm-hmm. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να καλύψουμε και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς ή μέσω του e-banking μπορείς να κάνεις κάποιες μεταφορές χρημάτων. Και άμα σκεφτείς το παρελθόν, για να πληρώσεις λογαριασμούς τηλεφώνου, ΔΕΗ, κάποιοι έπρεπε να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους. Γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι ανοιχτές τις πρωινές ώρες. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι ίσως να δυσκολεύονταν ή να ήταν λίγο πιο περίπλοκο για κάποιους. Και πολλές φορές έπρεπε να περιμένεις στην ουρά επί ώρες. Ναι, χωρίς να ξέρεις πότε θα τελειώσεις, αν θα προλάβεις κλπ. Πλέον, όλα με το πάτημα ενός κουμπιού θα έχεις πρόσβαση σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους υπηρεσία. Σίγουρα. Και αυτό που σκέφτομαι εγώ προσωπικά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση βοηθάει και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν πολλές ώρες. Και ακριβώς. Όταν έχουν αυτό το ένα ρεπό που θες, ρε παιδί μου, να μην κάνεις τίποτα εκείνη τη μέρα. Να ξεκουραστείς, έχουμε το δικαίωμα. Να κάτσεις, να ηρεμήσεις. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα πάω στη μία υπηρεσία, θα κάτσω 2 ώρες, θα πάω στην άλλη να κάτσω άλλες 2. Ακριβώς. Δηλαδή, οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Βέβαια είναι και ένα υποκειμενικό ζήτημα, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά σε γενικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες κατηγορίες όπως εμάς που είμαστε φοιτήτριες, τους ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Επομένως, κάθε τι διαφορετικό μας φαίνεται περίεργο. Ναι. Και έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά βέβαια. Σίγουρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτομπεί στη σχολή και στο πρώτο εξάμηνο που έπρεπε να τσεκάρω τα μαθήματα για να δω αν έχω περάσει, τι βαθμό πήρα. Ναι, ναι, ναι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που δεν χρειαζόταν τίποτα. Έμπαινα στο e-class κανονικά. Έμπαινα μέσα. Στο e-class είναι μια πλατφόρμα για να βλέπεις τους βαθμούς και τα μαθήματά σου. Ναι, για να τα εξηγήσουμε. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία από την νοοτροπία του σχολείου. Καλά, ναι, καμία σχέση που εντάξει όλα. Βέβαια, το περίεργο, τουλάχιστον στη δικιά μου, έτσι, από τη δικιά μου άποψη, όταν διαβάζω και έχουν κάποιες ψηφιακές σημειώσεις, εγώ πάντα τις εκτυπώνω. Δεν μπορώ να διαβάζω από τον υπολογιστή. Δεν μπορώ. Θέλω εγώ να το έχω με το χαρτί ή το μολύβι. Ναι, εντάξει, άμα είναι μεγάλο όγκο, ναι, είναι κοίταξε δύσκολο. Γενικά όμως, εγώ και το κόλλημα του δεν μου αρέσει το. Ας πούμε, πώς είναι αυτό το χαρτί που είναι τα γράμματα. Έτσι. Ναι, θέλω να βλέπω ναι, ναι, τα δικά μου τα γράμματα. Θέλω να νιώθω ότι είναι δικές μου σημειώσεις. Σε βοηθάει κιόλας. Σε βοηθάει στην απομνημόνευση, φαντάζομαι. Πολύ, ναι, πολύ. Είναι, και να γυρίσουμε στο θέμα μας, λοιπόν. Μου είπες για τις υπηρεσίες πολύ σωστά. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν νομίζω ότι κάποιον τον οποίον ωφελεί μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό. Είπαμε πάλι ότι ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, φυσικά. Είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Εγώ αυτό που ήθελα να θέσω, γιατί εσύ τα βλέπεις κιόλας και από μια θετικιστική, θα λέγαμε, άποψη, λόγω της επιστήμης που σπουδάζεις, και εγώ
τα βλέπω από μια πιο ανθρωπιστική πλευρά. Ακριβώς. Λόγω της δικής μου επιστήμης. Και γι' αυτό μπορώ να καταλάβω και τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι υπάρχει και αρνητική πλευρά στα πράγματα. Γιατί βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε στην εξέλιξη των κινητών, των έξυπνων κινητών, ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και αποξενώνονται μεταξύ τους. Σε αυτό δεν μπορούσα να διαφωνήσω. Ναι. Με το πιο τρανό παράδειγμα, το οποίο νομίζω όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει πει, να βγαίνουμε σε καφετέρειες όταν ήμασταν ανοιχτά, εμείς ως νέοι, ακριβώς, και να είμαστε κολλημένοι σε ένα κινητό. Και αντί να μιλήσουμε με τον φίλο μας, με την φίλη μας, με οποιονδήποτε έχουμε έρθει σε επαφή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Και είναι κάτι πάλι που νομίζω ότι ξεκινάει από μικρή, από μικρή ηλικία και μπορεί να στο μάθει και να στο περάσει η οικογένεια. Πλέον κατά είναι μία πολύ έννοια. Δύσκολο, θεωρώ όμως, να το ελέγξεις αυτό λόγω της μεγάλης εκτάσης της τεχνολογίας και λόγω του φαινομένου ότι όλοι πλέον έχουν ένα κινητό, όλοι πλέον θα μπουν, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα να δουν ένα βίντεο, οτιδήποτε. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις. Είναι και ένα μέσο ψυχαγωγίας. Ναι, όταν μεγαλώναμε, ας πούμε, εμείς, ήταν λίγο πιο σπάνια τα κινητά φύς, δεν υπήρχαν τα έξυπνα κινητά. Δεν είχα. Νομίζω ότι υπολογιστή δεν είχαμε, δηλαδή. Ναι, και εμείς που είχαμε υπολογιστή. Σε μεγάλη ηλικία. Ναι, και εμείς, ας πούμε, που είχαμε υπολογιστή, δεν τον χρησιμοποιήσαμε σχεδόν ποτέ, εκτός αν χρειαζόταν κάτι. Ενώ τώρα τα παιδιά, ας πούμε, μεγαλώνουν τώρα που είναι μέσα στην τεχνολογία, είναι αδύνατο να μην υπάρχει ένας υπολογιστής στο σπίτι, έστω για δουλειά. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι που συζητούσαμε με μία μητέρα χθες, πως ναι, κατανοεί ότι δεν γίνεται να αποτρέψει τα παιδιά της από αυτόν τον ψηφιακό και διαφορετικό τρόπο ζωής και να τους στερήσει τα κινητά, τάμπλετ ή οτιδήποτε. Όμως το τρομερό είναι ότι τους βάζει κανόνες, δηλαδή μέχρι εκείνη την ώρα θα μπεις. Από εκεί και έπειτα, μέχρι τις 9 ας πούμε το βράδυ, από εκεί και έπειτα ύπνο. Ναι. Δεν είναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι και ανάλογα τις ηλικίες, γιατί επειδή ήμουν παρούσα στην συγκεκριμένη συζήτηση, η συγκεκριμένη μητέρα έδειχνε ότι δεν είχε φραγμούς, δεν έδειχνε στα παιδιά της, δεν τα έλεγχε. Όχι. Απλά ήξερε ότι δεν, δεν είναι ότι δεν είχε ακριβώς φραγμούς, απλά δεν τους το επέβαλε. Όχι ηθικούς φραγμούς, φραγμούς το να τους ελέγχει εννοούσα. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν τα έλεγχε, τα είχε ελεύθερα, φυσικά γιατί παιδιά είναι. Όπως και εμείς περάσαμε, ρε παιδί μου, την εφηβεία, έτσι και αυτά τα παιδιά χρειάζονται να περάσουν την εφηβεία. Όλα τα παιδιά πρέπει να περάσουν την εφηβεία. Ναι. Απλά καλό είναι. Και προσαρμοζόμαστε ανάλογα την εποχή, εννοείται. Απλά καλό είναι έτσι να έχουμε μια προσοχή, να μην κολλάμε στα τηλέφωνά μας. Είναι και σημαντικό και οι γονείς να πηγαίνουν λίγο και να είναι ενημερωμένοι με τις εξελίξεις. Mm-hmm. Όπως αυτό, ας πούμε, είναι το λεγόμενο parental control, λέγεται, για τις συγκεκριμένες συσκευές. Οπότε, για να παρέχουν μια ασφάλεια στα παιδιά τους, έχουν τη δυνατότητα να τους επιτρέπουν να μπαίνουν σε site που είναι έως, ας πούμε, 12 χρονών. Κάθε περίπτωση έχει διαφορετικούς ηλικιακούς φραγμούς, όπως λέμε. Γιατί ναι, το ίντερνετ δυστυχώς έχει γίνει πολύ επικίνδυνο πλέον. Οπότε καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε. Είναι σημαντικό να. Ανέκαθεν την ηλικία, όλοι μας πρέπει να προσέχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να προσέχουμε εμείς, αλλά να προφυλάσσουμε και τους γύρω μας. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι. Ξεφύγαμε πάλι, να γυρίσουμε. Δεν μπορούμε στην συζήτησή μας να παραβλέψουμε την εποχή, την DJ εποχή, την θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι, ήμουν ένα παιδί, νομίζω ήμουν ένα δημοτικό που έβλεπα τις διαφημίσεις. Ναι, γυμνάσιο πρέπει να ήμουν. Ναι, για να ήμουν εγώ δημοτικό, πολύ πιθανό να ήμουν γυμνάσιο. Και θυμάμαι που έβγαιναν συνέχεια διαφημίσεις να αλλάξουμε, να συντονιστούμε. Ακριβώς. Και γίνει χαμός, θυμάμαι. Ήταν η εξέλιξη του σήματος που περνάγαμε πάλι από τις αναλογικές τηλεοράσεις, τις ψηφιακές. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν απαραίτητη η αγορά ενός αποκωδικοποιητή που πολλοί είχαν αντιδράσει και εμείς οι ίδιοι. Την θυμάμαι δεν μπορούσαμε καν να το πούμε αποκωδικοποιητής, γιατί είναι λίγο χρήση μεγάλη λέξη, μακροσκελής, με πολλές συλλαβές. Ναι, θυμάμαι. Και λέμε τώρα τι είναι αυτό, ότι θα μας ωφελεί στην καθημερινότητά μας, αλλά πράγματι χρησιμοποιήθηκε σαν βελτίωση. Ξέρεις, τότε θυμάμαι είχε στα pixels το λεγόμενο χιόνι πολλές φορές, ή διακόπτονταν το σήμα. Ναι, επομένως, γι' αυτό το λόγο μπήκαμε σε αυτήν την DJ εποχή και σιγά σιγά θυμάμαι, ξεκίνησε από την Αττική, μετά στη Βόρεια Ελλάδα, τελευταία τα νησιά, θυμάμαι εγώ στην Πάρο, άργησε πολύ. Είναι πολύ πρόσφατα νομίζω, πριν ένα χρόνο, δύο. Νομίζω λίγο περισσότερο, αλλά ήταν τα τελευταία που συνδέθηκαν με την ψηφιακή εικόνα. Εγώ θυμάμαι τότε, επειδή ήμουν παιδική, γενικά δεν έβλεπα πάρα πολύ τηλεόραση, ξέρεις, παιδικά κτλ.
Εγώ δεν κατάλαβα καμία διαφορά όταν βάλαμε τον από κωδικοποιητή και λέω, έλεγα πως είναι ρε παιδί μου ότι όλα αυτή η εξέλιξη, εγώ το ίδιο βλέπω, γιατί σαν παιδί δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Εγώ το κατάλαβα στην πάρο το συγκεκριμένο, γιατί θυμάμαι ότι το σήμα δεν ήταν καλό, σταματούσε αυτό το χιόνι που σου έλεγα πριν πολλές φορές, ξέρεις, στο ενδιάμεσο των εκπομπών, οπότε εκεί πέρα το κατάλαβα τη σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης. Ναι, σίγουρα. Και είναι και ένα θέμα το οποίο είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να γίνει για την εξέλιξη, δηλαδή πολλές εξέλιξεις γίνονται και στην τεχνολογία που θέλοντας και μη τις δεχόμαστε, γιατί ας πούμε τα κινητά τηλέφωνα. Πολλοί μπορεί να διαφωνούν, αλλά τουλάχιστον έχουν την επιλογή, αν δεν τους αρέσει, ακριβώς, να πάρουν ένα τηλέφωνο που τους αρμόζει. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Ας πούμε, αν δεν τους αρέσει, τώρα με τις τηλεοράσεις δεν ξέρω πώς γίνεται και αν μπορούν να έχουν κάποια επιλογή. Αλλά υπάρχουν πλέον, δεν είναι όλες έξυπνες τηλεοράσεις, είναι και υπάρχουν και κανονικές. Και ψηφιακές, ναι. Όπως είπες, δεν θίξαμε πριν τις smart TVs, τις έξυπνες τηλεοράσεις, που πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τις συνδέσουμε με το ίντερνετ. Να έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε ψηφιακό κανάλι το οποίο δεν υπάρχει στην τηλεόραση ή στο απλό αναλογικό σήμα. Και εγώ θυμάμαι παλιά, ήμουνα στην εποχή με τα HDMI. Το HDMI είναι ένα καλώδιο όπου θυμάμαι έπρεπε να συνδέσεις το λάπτοπ με την τηλεόραση ώστε να μπει στο λάπτοπ στο συγκεκριμένο site που ήθελες για να δεις μια ταινία και έτσι να παίζεις από την τηλεόραση. Ήταν ολόκληρη διαδικασία. Και τώρα με το πάτημα ενός κουμπιού έχεις πρόσβαση σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο εσύ επιθυμείς. Ναι, και να μην πάμε μακριά, να πούμε κιόλας ότι πλέον με την εξέλιξη των πραγμάτων μπορούμε να δούμε μέχρι και την εκκλησία μας. Ακριβώς. Στο διαδίκτυο. Και είτε live με τις θείες λειτουργίες, με την καταπληκτική ομάδα που έχουμε. Με τις τρομερές αναμεταδόσεις. Ναι, τις οποίες επιμελούνται να πούμε ο Πάτερ Παύλος, ο Πάτερ Νικόλος και ο Χαράλαμπος. Ακριβώς. Όπως και εμάς τώρα είναι ο Πανικόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Πανικόλα. Και επίσης να πούμε κιόλας ότι δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείς να πας σε οποιαδήποτε μέρα θες, ας πούμε, στις προσκυνήσεις και να ξαναδείς τη Θεία Λειτουργία σε έναν εσπερινό που μπορεί να έχασες. Ακριβώς. Και να μην έχει πει κάτι που τώρα με τα μέτρα είναι αδύνατο να έρθει στην Εκκλησία μας. Μπορούν να μας παρακολουθήσουν από μακριά. Επομένως, βλέπουμε το θετικό αντίκτυπο σε αυτή τη smart εποχή που ζούμε. Ναι, σίγουρα. Γιατί πιστεύω για τον καθένα θα έχει έστω και ένα θετικό στοιχείο. Ακριβώς. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και τους φίλους μου τα Περιστέρια. Ναι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να βρούμε και το θετικό σε κάθε τομέα. Και από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω την εξέλιξη των smartwatches ή αλλιώς έξυπνων κινητών, αυτά με την οθόνη, τα ψηφιακά, τα οποία πέραν το ότι μας βοηθάνε πάλι στις καθημερινές υπηρεσίες, γιατί μπορείς είτε να στείλεις μήνυμα μέσω του κινητού, είτε μουσική, οτιδήποτε όπως θα μπορούσε να κάνεις με ένα κινητό. Οι αθλούμενοι, οπότε βλέπουμε πόσο πολύ θα βοηθήσει στον τομέα της άθλησης, έχουν άμεση σχέση με την πορεία τους. Καθώς με το smartwatch μπορείς να ελέγξεις τους παλμούς σου, να ελέγξεις πόσα χιλιόμετρα έτρεξες ή πόσα χιλιόμετρα έκανες μέσα στη μέρα, πόσα βήματα, πολλές φορές σου λέει πόσους ορόφους, δηλαδή άμα κάνεις μία ανηφόρα, αντιστοιχίζεται με έναν όροφο. Ναι, αλήθεια. Ναι, έχεις αυτή την πρόσβαση. Πολύ, πολύ καλή. Και σε μακροσκελές επίπεδο, παραδείγματος χάρη σε ένα μήνα ή εντός μιας εβδομάδας, μπορείς να δεις την εξέλιξή σου. Επομένως, μπορείς να διατηρήσεις τη φόρμα σου και να ελέγξεις και το βάρος σου. Πολύ καλό αυτό. Και έτσι βλέπουμε κιόλας ότι η κατηγορία αυτή πιάνει σχεδόν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλα τα ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Από τη τηλεόραση, στο χέρι μας, τα smartwatches που είπες, οτιδήποτε. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι δεν το διευκρινίσαμε καλά πριν. Από ό,τι κατάλαβα, και κατάλαβε και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, προσδίδουμε τον όρο έξυπνα στα πράγματα, στις τηλεοράσεις, στα κινητά μας, σε οτιδήποτε. Γιατί μας εξυπηρετεί καθημερινά, δηλαδή βοηθάει στην εξυπηρέτηση των αναγκών μας, των καθημερινών. Αυτό διευκολύνει την καθημερινότητά μας, κάνει πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες οι οποίες απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο. Άρα θέλω να σε ρωτήσω κάποια άλλη.
Τον ίδιο όρο, γιατί νομίζω και νομίζω και θα συμφωνήσεις ότι θα διαφωνήσουμε. Α, για πες μου, σε τι θα διαφωνήσουμε. Γιατί όταν λέμε, ρε παιδί μου, έξυπνος, εννοούμε την ευφυΐα. Ακριβώς. Ένα άλλο κομμάτι της ευφυΐας όμως, το οποίο έχει αναπτυχθεί μαζί με όλα αυτά που προαναφέραμε, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Και έχει άμεση σχέση με το λεγόμενο smart, όπως σε οτιδήποτε μπορούμε να... Ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε. Για πες μου, πού θα διαφωνήσουμε. Να πες με εσύ πρώτα την άποψή σου για να απαντήσω εγώ μετά. Γιατί για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Κοίταξε να δεις, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών. Για παράδειγμα, θα σου πω ένα απλό. Ο προγραμματισμός είναι, υπάρχουν κάποιες γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες αναφέρονται και έχουν να κάνουν με τον υπολογιστή. Σκέψου λοιπόν ότι γράφεις έναν κώδικα όπου για μία επανάληψη, άμα την έκανες στο χέρι, μπορεί να σου έπαιρνε 10 λεπτά. Με τον κώδικα που θα γράψεις, δεν ξέρεις πόση ώρα θα σου πάρει, μπορείς να κάνεις όσες επαναλήψεις θέλεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Επομένως, αυτή την αυτοματοποιημένη διαδικασία βλέπεις πόσο την έχει βοηθήσει η Σίγουρα. Ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορούμε και να παραβλέψουμε την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ιατρικής, όπου μέσω της ρομποτικής κάποιες πολύ δύσκολες και πολύ έτσι πολύπλοκες εγχειρήσεις γίνονται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέσω ρομπότ με απόλυτη επιτυχία. Όπου το ανθρώπινο χέρι πολλές φορές, όσο καλός και να είναι ένας γιατρός, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ή να το ελέγξουμε. Καταλαβαίνεις τώρα τους λόγους. Άλλο ένας άνθρωπος και άλλο ένα ρομπότ. Σίγουρα, κοίταξε, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει και τη μεγάλη βοήθεια που παρέχει, ειδικά στον τομέα της υγείας, γιατί έχουν σωθεί πάρα πολλές ζωές με τις εξελίξεις αυτές. Απλά εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε οι συσκευές smart, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τα κινητά, οτιδήποτε, ότι είναι κακά από μόνο τους. Γενικά, αυτό που έχουμε μάθει στη δική μου σχολή είναι ότι κανένα μέσο, ούτε η τηλεόραση, ούτε το κινητό, ό,τι και μπορεί να φανταστεί δεν είναι κακό από μόνο του. Η ανθρώπινη χρήση Ακριβώς. το κάνει κακό. Οπότε, εκεί που εγώ θέλω να πω ότι δεν διαφωνώ ακριβώς, απλά θεωρώ ότι έχει γίνει κακή χρήση, είναι στη χρήση του ανθρώπου. Ότι δεν έχει διαχειριστεί σωστά και νομίζω ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πολύ γιατί μιλάμε, γιατί το κινητό από μόνο του είναι μια τεράστια και μια πάρα πολύ ωραία εφεύρεση του ανθρώπου. Δηλαδή, μόνο να σκεφτούμε σαν άνθρωπος τι έχει επινοήσει το μυαλό μας και το πόσο πολύ μας εξυπηρετεί καθημερινά, είναι φανταστικό. Απλά, ταυτόχρονα, η χρήση που του κάνει ο άνθρωπος καταλήγει σε ένα κακό αποτέλεσμα. Άρα Ακριβώς. το προϊόν δεν φταίει από μόνο του. Αλλά η χρήση που κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή το να κάτσω εγώ όλη τη μέρα σε ένα λάπτοπ και σε ένα υπολογιστή και να μην κάνω τίποτα με τη ζωή μου και να βλέπω ταινίες, δεν μου φταίει το λάπτοπ ή δεν μου φταίει το τηλέφωνο. Αυτό είναι το... Είναι νομίζω σωστό να διευκρινιστεί. Αυτό απλά ήθελα να το πω. Πολύ, όχι, είναι πολύ σωστό και για παράδειγμα η τηλεόραση που υπάρχουν σε εισαγωγικά διώκτες της και οι υποστηρικτές της. Ναι. Επιλέγεις εάν θα δεις ένα δελτίο ειδήσεων, επιλέγεις εάν θα δεις ένα ντοκιμαντέρ. Ναι. Οπότε έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιλογή του ανθρώπου. Σίγουρα. Το ίδιο και με το λάπτοπ και με το κινητό, η αλόγιστη χρήση Σίγουρα. Δεν θα έχει σίγουρα απολύτως θετικά αποτελέσματα. Καθόλου, πρέπει καθόλου. Λίγο έτσι το παν μέτρον άριστον, όπως λέμε. Η κοινωνική Ακριβώς. σου ζωή, οι υποχρεώσεις σου και η σε εισαγωγικά ψηφιακή σου ζωή, ναι. δηλαδή η χρήση των διαφόρων συσκευών που αναφέραμε πρωτίστως. Βέβαια, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει ψηφιακή ζωή και κανονική ζωή. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν υπάρχει κανονική σου ζωή, απλά επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις ψηφιακά μέσα για να επιβιώσεις. Ακριβώς. Γιατί πολλοί το διαχωρίζουν, ρε παιδί μου, δύο διαφορετικά. Ότι υπάρχει ψηφιακή σου ζωή, ας πούμε, που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχεις τα προφίλ σου στο Facebook. Ακριβώς, ναι, όλα. Αλλά δεν είναι, θεωρώ ότι είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Είναι το πώς επιλέγεις να τα εντάξεις εσύ στη μέρα σου. Εντάξει, έχει να κάνει και με το άτομο. Για παράδειγμα, Σίγουρα. Εάν η οικογένειά σου είσαι στην Αθήνα και βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, με το πάτημα ενός σκουπιού μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ναι, όλα αυτά τα χιλιόμετρα έχουν εκμηδενιστεί.
εκμυδενιστεί, ναι. Όχι άλλο η επαφή η ανθρώπινη, σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον είναι ακόμα και αυτό ένα μέσο για να έρθεις πιο κοντά. Γι' αυτό λέμε για την καλή χρήση. Αυτό ακριβώς. Οπότε έχει να κάνει ακριβώς με το άτομο. Ωραία. Και για να γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα μας, κλείνοντας να πούμε ότι φυσικά ο καθένας έχει τη δική του γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι λίγο αμφιλεγόμενο, οπότε είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, γιατί για να τις αποκτήσει κάποιος, τις έχει βασίσει πάνω στην προσωπική του εμπειρία. Οπότε κανείς δεν μπορεί να τις διαψεύσει. Για να γυρίσουμε όμως στο θέμα μας, ξεκινήσαμε με άλλο ζήτημα, έχουμε πάει λίγο πάλι. Είναι το κλασικό μας, ναι, εντάξει, το κλασικό, έχουμε μάθει, ναι, πλέον, το έχετε μάθει και εσείς πλέον. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, για πες μας εσύ, γιατί νομίζω είναι η δική σου σειρά. Είναι η ώρα να αναλύσουμε λίγο τον όρο Smart City, ή αλλιώς τις έξυπνες πόλεις. Και όπως αντιληφθήκαμε, η Smart Εποχή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νέας καθημερινότητάς μας και δεν θα μπορούσε να παραλυφθεί το κομμάτι των πόλεων. Ως έξυπνες πόλεις έχει να κάνει κυρίως με την πιο έξυπνη διαχείριση της οικονομικής μας ανάπτυξης, αλλά και να στοχεύουμε στην υψηλότερη ποιότητα ζωής, σεβόμενος πρωτίστως το περιβάλλον, λόγω των, θα το αναλύσουμε και αργότερα με τις κλιματικές αλλαγές που έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη συνάντησή μας, αλλά και στην εδραίωση και στην εφαρμογή σύγχρονων υποδομών, που θα αντικαταστήσουν κάποιες έτσι παραδοσιακές μορφές, όπως για παράδειγμα έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για να σε διακόψω λιγάκι πριν συνεχίσεις, γιατί θέλω να κάνω έτσι κάποιες ερωτήσεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι πάνω στην έρευνά μας εγώ τα έχω ξεκαθαρίσει κάποια κομμάτια τα οποία ήθελα, αλλά είμαι σίγουρη όπως μπερδεύτηκα εγώ, θα έχει μπερδευτεί και λίγο ο κόσμος τώρα. Για πες μου, δεν είπα καλά. Όχι, μια χαρά τα έπαιζε. Εσύ απλά εντάξει, όταν δεν ξέρει πολλά επί του θέματος, πολλές φορές ξέρει. Άρα, επί της ουσίας, δεν έχει να κάνει μόνο με την εφαρμογή των smart πραγμάτων, τηλεοράσεων, κινητών και το καθεξής, στην εφαρμογή της πόλης. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ας πούμε, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία σου δείχνει κάθε πότε έρχεται το λεωφορείο, που είναι τεράστια εξυπηρέτηση, ειδικά για αυτούς που χρησιμοποιούν εξυπηρέτηση, εννοείται. Λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους ή σε κάποια άλλη υπηρεσία, οτιδήποτε. Άρα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των έξυπνων πόλεων. Αυτό δεν είναι ακριβώς αποτέλεσμα των έξυπνων πόλεων, αλλά είναι μια υπηρεσία η οποία, ναι, διευκολύνει την καθημερινότητα. Και θα μπορούσαμε να το προσλάβουμε ως κομμάτι, ένα μικρό κομματάκι, το λιθαράκι που λέμε, να, για την υλοποίηση μιας έξυπνης πόλης. Εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και όπως είπα πριν, θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε στα προβλήματα που μας οδηγούν στη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης. Όπως επίσης σημαντικό ζήτημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει να κάνει και το πόσο δύσκολο πλέον είναι να βρεις χώρο στάθμευσης. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν στο προσκήνιο αρχίζει και συζητιέται να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με... όχι ένα περιβάλλον, ποδηλατόδρομοι, γιατί και βοηθάει στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούμε στο περιβάλλον μέσω των εκπομπών. Των εκπομπών αερίων, βέβαια, από τα επιβλαβών δηλαδή αερίων, από τα οχήματα τα διάφορα. Και για παράδειγμα, σε πολλές χώρες του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα σύμφορο να έχεις αμάξι λόγω των φορολογικών συνεισφορών που πρέπει να πληρώνεις κάθε χρόνο στο κράτος. Επομένως, πολλές οικογένειες, παρόλο που έχουν κανονικά τη δουλειά τους, δεν έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα, επιλέγουν να μην έχουν αυτοκίνητο και να κυκλοφορούν μόνο με ποδήλατα. Όπως στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που το γνωρίζω λόγω γνωστών μου που μένουν εκεί πέρα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το ποδηλατόδρομο το έχουμε ξαναθίξει στην εκπομπή που κάναμε για τον αθλητισμό και την υγεία. Οπότε, όσοι το έχετε παρακολουθήσει, θα σας είναι γνωστό. Και είχαμε και αναφέρει και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιες υποδομές και για την υγεία του ανθρώπου, και την ψυχική και τη σωματική. Βέβαια. Αλλά πέραν αυτού, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχει ο άνθρωπος επιλογές. Το να μπορεί να πάρει και το αμάξι του,
Γιατί δυστυχώς νομίζω σε ορισμένες περιοχές της Αττικής είναι δύσκολη η πρόσβαση. Δηλαδή, αν θες να πάρεις υπηρεσία, να πας σε μια υπηρεσία, κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις τρένο, μετρό, λεωφορείο. Ακριβώς, ακριβώς. Για να πας κάπου. Ας πούμε, προσωπικά για τη σχολή μου, πάω τρένο, μετρό, λεωφορείο. Για να πάω. Και αλλάζω τρεις συγκοινωνίες. Και εγώ που μένω λίγο εκτός κέντρου, πάντα είχα τρομερό πρόβλημα με τα λεωφορεία. Που δεν περνούσαν γιατί ήταν πολύ σπάνια τα δρομολόγια και ένα λεωφορείο να έχανες, μετά έχανες όλους τη μέρα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία της καθημερινότητας. Και άμα είχα το ποδηλατάκι μου, μια χαρά θα πήγαινα, δηλαδή ξέρεις να ευνοούσε λίγο οι δρόμοι γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Πάντως τώρα με την όλη κατάσταση έχω παρατηρήσει και στο δρόμο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν ποδήλατα πλέον. Απλά ξέρεις είναι επικίνδυνο, δηλαδή είναι επικίνδυνο να έχεις το ποδήλατό σου μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Ναι, δηλαδή δυστυχώς πηγαίνουν σε κεντρικούς δρόμους. Και εμένα προσωπικά, όταν είμαι στο αμάξι, με πιάνει ένα άγχος κάθε φορά που τις βλέπω. Γιατί. Και εγώ που οδηγώ, πολλές φορές φοβάμαι ότι τους πατήσω. Ναι, φοβάμαι και εγώ πάρα πολύ. Γιατί λέω, πρέπει να μου μια λάθος κίνηση. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Οπότε, όσοι και... πηγαίνουν με ποδήλατα, να προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί. Κρίμα και είναι. Και οι οδηγοί και οι ποδηλάτες. Εννοείται, γιατί είναι κάτι που εννοείται πως δεν μπορούμε να τους στερήσουμε σε καμία περίπτωση. Σίγουρα. Και εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει στην Ολλανδία. Πόσο δεν είμαστε εξοικειωμένοι καθόλου με τους ποδηλατόδρομους, επειδή παντού έχει πεζοδρόμιο ή ποδηλατόδρομο. Παντού. Δηλαδή, μπορεί να έχει ποδηλατόδρομο και να μην έχει πεζοδρόμιο, για παράδειγμα. Για να καταλάβεις πόσο σύνηθες είναι. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβαινα, περπατούσα στο ποδηλατόδρομο και μου κόρναρανε με το ντιν-ντιν, ξέρεις, με το καμπανάκι. Αλήθεια. Ναι, γιατί δεν ήμασταν καθόλου. Δεν το συνειδητοποιείς. Καθόλου εξοικειωμένη. Κοσμογυρισμένη πάντως. Μία Μιλάνο, μία Ολλανδία. Έτυχε, εντάξει. Είμαι ένα τυχερή. Και... ναι, εννοείται. Τα είχα επισκεφτεί πάρα πολύ ωραία. Άρα, καταλαβαίνουμε γενικά από αυτά που μου λες ότι οι έξυπνες πολίτες δεν έχουν να κάνουν τόσο και με την τεχνολογία, όσο με το να χρησιμοποιούμε τα μέσα για να έχουμε ένα εθιμητό επιτέλεσμα. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε μέσα τα οποία να μην είναι απαραίτητα τεχνολογικά, αλλά να είναι ορθά μέσα. Σου λέω ότι έχω καταλάβει εγώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Για πες. Να χρησιμοποιούμε μέσα τα οποία μπορεί να μην είναι απαραίτητα τεχνολογικά, αλλά τις περισσότερες φορές είναι. Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πόλη μας. Πούμε για το περιβάλλον μας, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα δύο μου ήρθανε. Είναι και αυτό, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δημιουργείται εξ αρχής μια πόλη η οποία κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετεί όλους τους πολίτες και δεν μπορούμε και πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε και το θέμα ότι πρέπει να είναι τέτοιες οι υποδομές της που να βοηθάνε και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί πόσες φορές θα δούμε στα πεζοδρόμια παρκαρισμένα αυτοκίνητα και να μην μπορούν οι άνθρωποι με τα καροτσάκια τους να προχωρήσουν. Δηλαδή είναι τρομερό και η ανευθυνότητα των οδηγών, αλλά και το πώς είναι έτσι... ακριβώς, γιατί όπως είναι κατασκευασμένη η πόλη μας. Ναι, δηλαδή δυστυχώς είναι πολύ κρίμα και θεωρώ ότι είναι νοοτροπία και την οποία όλοι πρέπει να έχουμε ανεξαιρέτως. Γιατί όλοι κάποια στιγμή θα κάνουμε το λάθος, φυσικά. Γιατί μπορεί να έχω και μια δύσκολη μέρα, να είσαι κουρασμένος κτλ. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ και αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η ατομική ευθύνη του καθενός και πρέπει να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας. Και στα μέσα, πάρα πολλές φορές μπορεί να μπαίνουν μεγάλες ηλικίες γυναίκες, γυναίκες οι οποίες να κυοφορούν, να είναι έγκυος, γυναίκες. Και μεγάλοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι. Και αμαία πολλές φορές, τα οποία χρειάζεται να κάτσω και να μην σηκώνεται κανείς κάθε φορά που το βλέπω. Θλίβομαι πάρα πολύ. Ναι, είναι τρομερό. Δεν έχουμε αίσθηση. Δυστυχώς. Αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα μας, άρα επί της ουσίας καλά κατάλαβα εν μέρη, αλλά... Ακριβώς, αλλά πάνω και στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, τα λεωφορεία να είναι eco-friendly, δηλαδή να είναι έτσι κατασκευασμένα που να μην εκπέμπουν τα τόσο επιβλαβή αέρια και να είναι προσαρμοσμένα στις νέες τεχνολογίες. Ναι. Και για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, αλλά και το περιβάλλον. Ναι. Γιατί, όπως έχουμε ξαναναφέρει στην προηγούμενη μας εκπομπή, και οι ανανεώσιμες ενέργειες, πηγές ενέργειας πρέπει να μπουν στο προσκήνιο και τα βιοκαύσιμα. Είναι πολύ σημαντικό που θέλω οπωσδήποτε να το θίξουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Αμέ. Οπότε κάπως έτσι είναι φτιαγμένη μια... Αλλά και όπως είπες πριν,
για την έξυπνη πόλη. Πρέπει να. Αν επικεντρωθούμε και στον άνθρωπο, μια έξυπνη πόλη απαρτίζεται και από έξυπνους ανθρώπους. Και σίγουρα. Από εκπαιδευμένους, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Και από ανθρωπιστικής πλευράς και από πλευράς παιδείας, αλλά και από πλευράς μόρφωσης. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι τρία όντως πολύ διαφορετικά πράγματα, τα οποία σίγουρα είναι αλληλένδετα, mm-hmm. γιατί η παιδεία συνδέεται σίγουρα με την μόρφωση του ανθρώπου, αλλά δεν είναι απαραίτητα να συνδέονται. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι αμόρφωτος μπορεί να έχει μεγαλύτερη παιδεία και από έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει όλα τα πτυχία του κόσμου. Ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, όλοι μας να προσπαθούμε και να επιδιώκουμε να σπουδάζουμε, να μαθαίνουμε. Mm-hmm. Γιατί μαθαίνοντας, έτσι, οποιαδήποτε επιστήμη, ό,τι και να είναι, ακόμα και το πιο απλό πράγμα να είναι, μπορεί να μας βοηθήσει καθημερινά. Και αν κάνουμε πρώτα εμείς το βήμα να γίνουμε εντός εισαγωγικών έξυπνοι mm-hmm. και να μαθαίνουμε και να κινούμαστε, να μην καθόμαστε, τότε νομίζω θα βάλουμε και το λιθεράκι μας για να φτιάξουμε κι εμείς τη δική μας έξυπνη πόλη. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Και πάνω σε αυτό, μιας και δείξαμε το ζήτημα του ανθρώπου, θέλω να πω ότι μια έξυπνη πόλη απαρτίζεται από άτομα τα οποία έχουν και έχουν τα οποία έχουν λόγο και έχουν την δυνατότητα να τον χρησιμοποιούν. Σίγουρα. Και συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλές από τις αποφάσεις της. Υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο, να το πούμε έτσι, μια πλατφόρμα όπου μπορούν να εκφράζουν τα παραπονά τους, μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους σε κάποια ζητήματα, κάποιες ιδέες, που θα αναφέρουμε μετά και κάποιες έξυπνες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, για να φέρουμε έτσι λίγο τον κόσμο έτσι και με την πραγματική έννοια της σίγουρα. Του Smart City, όπως είπαμε. Σίγουρα. Εντάξει, χρειάζεται, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τα παραδείγματα, θα μου τα πεις εσύ μετά. Θα πούμε, παρεούλα. Γιατί νομίζω ότι θα εκπλαγώ. Αλλά πέρα από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μορφωνόμαστε, mm-hmm. όπως είπαμε, και να δημιουργούμε μια πόλη η οποία θα είναι προσιτή στις δικές μας ανάγκες. Γιατί καλώς ή κακώς, η πόλη μας είναι και το σπίτι μας και είναι το μέρος όπου δουλεύουμε. Το σπίτι μας, το μέρος των παιδιών μας, σίγουρα. Οπότε οτιδήποτε. Για να φτιάξουμε μια έξυπνη πόλη πρέπει να αλλάξουμε πρώτα την νοοτροπία μας, να έχουμε μια καλύτερη νοοτροπία και μετά. Γιατί τι να κάνουμε, να τη φτιάξουμε αυτή την πόλη και μετά ξέρω εγώ να έχουμε την ίδια νοοτροπία. Ακριβώς. Και να μην την χρησιμοποιούμε στο έπακρο. Βλέπουμε λοιπόν πώς συνδέεται ο άνθρωπος με την τεχνολογία. Ναι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Θυμάσαι που στην αρχή στις πρώτες εκπομπές, ξέρεις, μας φαινόταν περίεργο. Ναι, αν θα τα καταφέρουμε να ενώσουμε τις απόψεις μας σε τεχνικό κομμάτι, σε ανθρωπιστικό κομμάτι. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι κάθε φορά. Πάντα θα βρίσκουμε κάποια κοινή πορεία και ίσως και είναι και πιο όμορφη. Ναι. Γιατί άμα θυγόταν μεμονωμένα σίγουρα. Το εκάστοτε θέμα που έχουμε, που έχουμε προς παρουσίαση, έτσι δημιουργείται και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα. Και θυμάμαι στην πρώτη μας εκπομπή, όχι στην πρώτη μας εκπομπή που ήταν και ο πατέρας μαζί μας, mm-hmm. στην πρώτη εκπομπή που κάναμε μόνες μας, που ήμασταν τόσο πιεσμένοι στην αρχή. Ναι, είχαμε άγχος, λέμε θα βγει, δεν θα βγει, θα καταφέρουμε να. Ξέρεις, να συνδέουμε η μία το λόγο της άλλης. Κάπως έτσι, εγώ σίγουρα. Αυτό φοβόμουν. Και εγώ αυτό φοβόμουν. Και εγώ φοβόμουν ότι δεν θα ταιριάζουν και οι απόψεις μας. Γιατί σίγουρα όταν ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο πιο τεχνολογικό, κομμάτι, σίγουρα δεν μπορεί να έχει ακριβώς τις ίδιες απόψεις με έναν άνθρωπο που εκπαιδεύεται στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Ακριβώς. Και εγώ έχω μάθει λίγο, ξέρεις, με όλες αυτές τις συναντήσεις μας, λίγο να σκέφτομαι διαφορετικά και λίγο πιο σφαιρικά και όχι μόνο σε τετραγωνάκια που λέμε. Και εγώ έχω μάθει όμως να σκέφτομαι σε τετραγωνάκια γιατί ήμουν λίγο πιο έτσι. Τη βοηθάει και στη συνεργασία μας στην κουζίνα. Ναι, ναι, είναι τρομερό. Ναι. Είναι πλέον τρομερό, μιας που θίξαμε το θέμα της κουζίνας, να πούμε για ακόμη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι που έρχεται ο κόσμος. Και είναι τρομερό. Ναι, φτιάχνουν τη διάθεση κάθε φορά. Είναι, το πιο αστείο είναι που μπορεί να έρχεται κόσμο που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, γιατί τόσους ανθρώπους που βλέπουμε, δεν τους θυμόμαστε όλους. Και να μου κάνει αριστερά, ήρθα να πάρω ένα καφετάκι, ξέρεις, και μείνει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Λες, αχ, δεν ξέρουν. Ή μας μπερδεύουν καμιά φορά. Αριστερά, ποια είναι η Σύση. Ποια είναι η Σά. Και με την Ειρήνη μας μπερδεύουν πάρα πολύ. Που είναι στην Ειρήνη. Ναι, ισχύει. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο. Όχι, περνάμε και πολύ ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε φορά. Ελπίζουμε και εσείς να περνάτε ωραία από το σπίτι. Να κάνουμε παρεούλα όπω θέλουμε. Ναι. Όπω είναι ο σκοπό μας. Αυτό. Και οπότε νομίζω.
Ας πέρασουμε στο θέμα μας πάλι. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να πούμε κάποια παραδείγματα για εξωτερικό και Ελλάδα έξυπνων πόλεων. Και ξεκινάμε από την πόλη της Κοπενχάγης, που είναι η πρωτεύουσα της Δανίας, όπου το 2014 διεκδίκησε το βραβείο και κέρδισε το βραβείο έξυπνης πόλης, όπου αφορά τις έξυπνες πόλεις παγκοσμίας κλίμακας και ονομάστηκε Συνδέοντας την Κοπενχάγη. Α, πολύ ενδιαφέρον. Είχε να κάνει, ναι, είναι τρομερό, γιατί πήρε διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν να κάνουν με την συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων και στην επίλυση διάφορων προβλημάτων καθημερινότητας, αλλά και πιο σοβαρών. Επίσης, έκανε διάφορες ενέργειες που είχαν να κάνουν με την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και θέλω να πω ένα τρομερό παράδειγμα, όπου συνέδεσε διάφορους αισθητήρες για την παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και είχε συνεργαστεί με την Google για την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού, όπου μέσω αυτών των αισθητήρων θερμότητας, λοιπόν, μετρούσε τα επίπεδα ρύπανσης σε όλη την πόλη. Επομένως, δημιουργούσε συγκεκριμένες, είχαν πρόσβαση πάνω σε αυτές τις μετρήσεις οι πολίτες και μπορούσαν να δημιουργήσουν τη δικιά τους πορεία μετακίνησης μέσω του ποδηλάτου ή μέσω του αυτοκινήτου τους, ώστε να πάνε από την διαδρομή με την λιγότερη ρύπανση του αέρα. Και αυτό είναι τρομερό. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί όταν ξέρεις το πρόβλημα και το αναγνωρίζεις, μπορείς και να το λύσεις μακροπρόθεσμα. Η αναγνώριση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ειδικότερα σε αυτά τα, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιλαμβανόμαστε οι πολίτες ανεξαρτήτου επίπεδου. Μορφωτικού εννοώ, αυτό που θίγαμε πριν. Ναι, που δείξαμε πριν. Θεωρώ. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο που αυτή η πόλη έχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Και πολλοί φίλοι μου έχουν πάει εκεί πέρα Εράσμους και δασκάλες σε σχολεία και έχουν δει πάρα πολλές τεχνολογικές εξελίξεις στο εκπαιδευτικό κομμάτι και έτσι παίρνουν κάποια παραδείγματα και τα φέρουν στην Ελλάδα, οπότε σιγά σιγά εξελισσόμαστε κι εμείς. Καλό αυτό. Και θέλω να πω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάποια έτσι μικρά παραδείγματα εξέλιξη, smart εξέλιξη όπως λέμε, που είχα παρατηρήσει στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Εάν ήθελες να φορτίσεις το κινητό σου, υπήρχε ένα συγκεκριμένο κάθισμα που είχε κάτω τα πετάλια από ποδήλατο. Και άκου τώρα, έβαζες το φορτιστή σου, έβαζες και το κινητό σου, έκανες ποδήλατο, ναι, και και την κινητική ενέργεια τη μετέτρεπε σε ηλεκτρική. Και η ηλεκτρική φόρτισε το κινητό σου. Άμα σταματούσε το πετάλι, δεν έχει μπαταρία. Τρομερό. Πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Να και κάτι που δεν ήξερα. Και άλλο ένα ακόμη που διάβασα, δεν το έχω δει με τα μάτια μου ακόμα, είναι τα λεγόμενα ενεργειακά παγκάκια. Όπου σκέψουν ένα κανονικό παγκάκι που έχει πάνω φωτοβολταϊκά. Τα οποία εντάξει είναι ανθεκτικά, μπορείς να κάτσεις πάνω τους χωρίς να δημιουργήσεις κάποια είδους ζημιά πάνω στο υλικό. Και αυτά τα παγκάκια λοιπόν απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και μπορεί και στο πλάι έχουν σοχές με τις οποίες μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου. Είναι τρομερό. Και υπάρχουν στη Μύκονο, στα Τρίκαλα και σε διάφορες. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και στη Δράμα υπάρχουν. Διάβασα. Α, τέλεια. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, αλλά εγώ σε αυτές το διάβασα. Πάνω που ανέφερες βασικά την Ελλάδα γενικότερα, είχα δει μία συνέντευξη, νομίζω, πριν κάποια χρόνια, δύο ή τρία, αν δεν κάνω λάθος, στα οποία ανέφεραν τα Τρίκαλα ως την πρώτη έξυπνη πόλη της Ελλάδας. Ακριβώς. Και ανέφεραν μερικά από τα κομμάτια. Γενικά, ας πούμε, αυτό που είχα δει εγώ, που ανέφερε, ρε παιδί μου, ο Δήμαρχος, που εγώ είχα μείνει, δηλαδή ακόμα το θυμάμαι και λέω, ρε παιδί μου, και δεν έχει έρθει ακόμα στην Αθήνα, εγώ περιμένω να έρθει, είναι σε σχέση με την υγεία. Γιατί έχει ένα το οποίο λέγεται δίκτυο τηλεπρόνοιας,
Αυτό τι είναι. Επί της ουσίας είναι μια συσκευή, mm-hmm. την οποία την κατέχουν άτομα τα οποία είναι είτε αμαία, είτε mm-hmm. έχουν χρονείς παθήσεις, είτε έχουν άνοια, κατάθλιψη, ηλικιωμένοι άνθρωποι mm-hmm. Και έχουν αυτή τη συσκευή. Με το πάτημα ενός κουμπιού, λοιπόν, αυτή η συσκευή μετράει τους σπαλμούς της καρδιάς τους mm-hmm. και το στέλνει κατευθείαν στο κέντρο τηλεπρόνοιας. Και έτσι καταγράφεται μέσα στο φάκελό τους η κατάστασή τους, αν καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν. Και έτσι υπάρχει κατάταξη και δεν χρειάζεται να πάνε να τους μετρήσουν τους παλμούς, την πίεση, τρομερό. Οτιδήποτε. Έχουν έτσι μια επίγνωση της εξέλιξης της υγείας τους. Είναι συγκεκριμένα λέγεται, γιατί το έψαξα και mm-hmm. για σήμερα, για να το παρουσιάσουμε, mm-hmm. ότι 27 άτομα αυτή τη στιγμή στα Τρίκαλα έχουν αυτή τη συσκευή και το κάνουν. Τρομερό. Και σκέψου πως ένα τέτοιο σύστημα πανελλαδικά θα μπορούσε να ζήσει, να σώσει τόσες mm-hmm. ζωές. Σκέψου πόσοι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην έχουν mm-hmm. απαραίτητα κάποιον να τους φροντίζει ακριβώς. ή να μπορεί να τους πηγαίνει σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο mm-hmm. για να τους πάρουν την πίεση, να τους εξετάσουν. Επανελειμμένος, ναι. Ναι. Πόσο θα τους βοηθούσε, γιατί πλέον σίγουρα. Όλοι με την καθημερινότητα και με τις δουλειές μας, καμιά φορά ξεχνιόμαστε ή και εμείς οι ίδιοι, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με μια χρόνια πάθηση, mm-hmm. με τη δουλειά καθημερινά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε κάποιο κέντρο. Ναι. Ενώ άμα το έχεις στο σπίτι σου, το έκανες δύο λεπτάκια και τελείωσε. Είναι τρομερή διευκόλυνση και πραγματικά είναι αξιοσέβαστο και πάρα πολύ εντυπωσιακό το πώς το σκέφτηκαν κάποια συγκεκριμένα άτομα και το έκαναν πράξη. Για να είναι ίσως η πιο σημαντική. Ναι, βεβαίως. Ναι, να αναφέρουμε ότι και στα Τρίκαλα, όπως προανέφερες, mm-hmm. Υπάρχει επίσης αυτό το κέντρο λήψεων αποφάσεων, συγγνώμη, mm-hmm. Όπου μπορούν οι πολίτες mm-hmm. να κάνουν τα παραπονά τους, mm-hmm. Να πούνε σχετικά τη γνώμη τους για κάποια θέματα, να επιλύσουν mm-hmm. προβλήματα κτλ. Mm-hmm. Τρομερό. Ένα άλλο που θα πεις εσύ τώρα. Να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική να. Καινοτομία που έχει να κάνει με το. Λέγεται e-διάλογος, ηλεκτρονικός διάλογος, mm-hmm. όπου είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα που αναφέραμε και πριν, το οποίο είναι η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί και στο σύστημα της Κοπενχάγης, στη Δανία που αναφέραμε mm-hmm. πριν, όπου είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε δημότης του Δήμου Τρικάλων και μπορεί να εκφέρει οποιαδήποτε γνώμη σε διάφορα ζητήματα και όπως επίσης αποτελεί και ένα εργαλείο δημοσκοπήσεων στο αν συμφωνούν ή όχι οι πολίτες με κάποιες διάφορες πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε υλικών, είτε οποιοδήποτε έτσι, υποδομών νέων που ίσως κατασκευάζονται στην συγκεκριμένη πόλη. Και είναι τρομερό, γιατί όπως είπαμε, το σημαντικότερο είναι ότι ο άνθρωπος να λαμβάνει, και να λαμβάνει αποφάσεις και να συμμετέχει πάνω σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί ζουν σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Και μέσω αυτών των εργαλείων γίνονται ένα απόσπαστο κομμάτι της. Κάτι άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσω εγώ, το οποίο πραγματικά όταν το διάβασα λέω, mm-hmm. μακάρι να είχαμε και κάτι τέτοιο στην mm-hmm. Αθήνα, γιατί θα βοηθούσε πάρα πολύ, mm-hmm. είναι το σύστημα εξυπηρέτησης δημοσθένης. Mm-hmm. Αλλά το δημοσθένης γράφεται με «η». Με «η» αγγλικό, Ναι, με «η» mm-hmm. αγγλικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα εξυπηρέτησης, mm-hmm. το οποίο πραγματεύεται διάφορα πρακτικά ζητήματα των πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή, περιλαμβάνει αντικατάσταση λαμπτήρων, την αποκομιδή απορριμμάτων, τον καθαρισμό από κλαδιά, τον καθαρισμό σχολείων, προβλήματα αποχέτευσης και την περισυλλογή αδέσποτων και πολλά ακόμη. Δηλαδή, σκέψου αυτό το σύστημα να το εφαρμόζαμε στην Αθήνα που έχουμε όλα τα παραπάνω προβλήματα, ειδικά νομίζω με τα αδέσποτα, με τα προβλήματα με την αποχέτευση, τα απορρίμματα, όλα αυτά, πόσο που θα βοηθούσε τη δική μας πόλη. Σίγουρα θα βοηθούσε στην άμεση επίλυση τέτοιων ζητημάτων και μιας και τώρα με το πριν ένα μήνα, 1,5 μήνα που είχαμε το διήμερο των χιονοπτώσεων, ναι. πόσα δέντρα έπεσαν, πόσα κλαδιά, σίγουρα. Δηλαδή μέσω ένας τέτοιου συστήματος θα πιστεύω ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα είχαν αντιμετωπιστεί πολύ γρηγορότερα. Ναι. Πάντως να πούμε και προς τις περάσπιση ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, γιατί σίγουρα, με τα κλαδιά το αντιμετώπιση η πυροσβεστική δουλεύαν πάρα πολύ σκληρά για να μας βοηθήσουν και εμάς και οι πόλοι. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι ίσως ένα καλύτερο σύστημα θα τους βοηθούσε και εκείνους. Μια ίσως καλύτερη οργάνωση. Θα τους βοηθούσε και εκείνους ακόμα καλύτερα να κάνουν το έργο τους mm-hmm. με
περισσότερη ευκολία. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Δεν είναι σίγουρα το έργο τους, είναι πάρα πολύ βαρύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνουν. Εννοείται. Οπότε... Εννοείται, είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους. Και να πούμε λοιπόν την τελευταία έτσι, καινοτομία στον συγκεκριμένο Δήμο που έχει να κάνει με το σύστημα ευφυών μεταφορών. Το έργο αυτό φτιάχτηκε για να προσφέρει άμεση βοήθεια στην καθημερινή μεταφορά των πολιτών, καθώς μέσω αυτού του συστήματος τους ενημερώνει για την κυκλοφοριακή συμφόρεση των δρόμων ακριβώς και για την πιθανή θέση πάρκινγκ. Σκέψου να ξέρεις που θα παρκάρεις στο αμάξι. Είναι τρομερό. Εμένα είναι το κύριο μου πρόβλημα που δεν βρίσκω ποτέ να παρκάρω, ιδίως στο κέντρο. Επομένως, αποτελεί ένα πολύ έξυπνο εργαλείο και πιστεύω ότι διευκολύνει τους πολίτες σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να το εδραιώσουμε και στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν γίνεται. Ναι. Γρήγορα. Γενικά, λόγω ότι επειδή η Αθήνα ως πρωτεύουσα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη με έναν πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ίσως είναι πιο δύσκολη η εφαρμογή της. Οπότε καλύτερα να ξεκινήσουμε από τις μικρές πόλεις, όπως είναι τα Τρίκαλα, και μετά να επεκταθούμε άλλα και στην Αθήνα. Την πόλη της Κοπενχάγης. Ναι. Το 2014, πριν πόσα χρόνια, τίποτα δεν είναι ανέφικτο, αρκεί να υπάρχει η οργάνωση και θέληση. Σίγουρα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας θέμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πολύ η σημερινή μας συζήτηση προσωπικά. Εντάξει, είναι βέβαια ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη συγκεκριμένη. Εννοείται. Εμείς απλά αναφέρουμε. Ενημερώσαμε και έτσι δώσαμε λίγα παραδείγματα και παραπάνω του τι σημαίνει η smart εποχή και οι διάφορες συσκευές που την απαρτίζουν. Ελπίζουμε να μάθατε και κάτι που οποίο ίσως δεν γνωρίζατε. Εγώ έμαθα πάντως πάνω στην αναζήτησή μας. Και εγώ έμαθα πολλά. Οπότε θα το πούμε όχι την επόμενη Τρίτη. Την παραεπόμενη Τρίτη. Παραεπόμενη Ακριβώς. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση και πάλι. Καλή Ανάσταση να ευχηθούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να φάτε πολύ. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πάρε με τρόν άριστον, τα λέγαμε πριν αριστεία. Ναι. Ευχαριστούμε να περάσετε πολύ καλά. Να βγείτε και μια βόλτα, έτσι να ξεχάσετε. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός, έχει πάρα πολύ ωραίες μέρες τώρα. Οπότε, και να το ευχαριστηθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Να ευχαριστήσουμε πάλι για την υποστήριξή σας. Να έρθετε να μας βρείτε στους Αγίους Ιθώρους στην κουζίνα μας. Να σας προσφέρουμε ένα καφεδάκι από τα χέρια της Αριστεάς. Όσοι μπορείτε να έρθετε, φυσικά. Όσοι γίνεται να έρθετε. Και θα τα λέμε την πολύ σύντομα. Τρίτη. Μαζί. Μαζί.